Σήμερα επιλέξαμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τη μεταβίβαση των ακινήτων. Ναι, ψάχνουμε να βρούμε θέματα έχουμε τα οποία αλλαγές εκεί, να αφορούν τον κόσμο πάρα πολύ. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι η διαδικασία για μεταβίβαση ενός ακινήτου σκοντάφτει ακόμα στον κυκαιώνα της γραφειοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε, και θα τα δούμε και σε κάρτες, 24 σχεδόν δικαιολογητικά για να μπορέσει... 24 δικαιολογητικά. Αυτό ίσχυε πάντα, Πέτρο. Ναι, όχι. Αυτό δεν ίσχυε πάντα, αλλά κάθε νόμος ο οποίος βγαίνει προσθέτουν την αντίστοιχη απόφασή του μέσα στα δικαιολογητικά για να μπορέσει εσύ να μεταβάσεις το ακίνητο. Να ταλαιπωρηθεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Ακόμα περισσότερο, αυτό, ναι. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν θα δείξουμε πάρα πολύ εύγλωτα στον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να μεταβιβάσει το ακίνητό του θα πρέπει από διαφορετικές ομάδες να μαζέψει διαφορετικά χαρτιά ούτως ώστε να τα πάει όλα μαζί στην συμβολιογράφο ή να τα δώσει στο δικηγόρο του ή να τρέξει ο δικηγόρος για αυτά, ούτως ώστε να κάνει τη μεταβίβασή του. Χαρτιά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό καθεαυτό τον ιδιοκτήτη, χαρτιά τα οποία έχουν να κάνουν με το κτηματολόγιο, χαρτιά τα οποία έχουν να κάνουν με το μηχανικό του, χαρτιά που έχουν να κάνουν με το λογιστή του. Γενικά πρέπει να συγκροτηθούν ομάδες, ούτως ώστε να μπορέσει ο δύσμυρος ιδιοκτήτης να κάνει τη μεταβίβαση ή τη γονική παροχή ή γενικά να αποκτήσει κάποιο ακίνητο. Βέβαια, το καλύτερο σενάριο σε αυτήν την περίπτωση είναι να εκδώσει σωστά τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, γιατί σε περίπτωση που κάνει έστω και ένα λάθος, θα πρέπει να ξανατρέξει σε άλλα γραφεία και στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο και σε άλλο κτίριο. Αυτό και πάει λέγοντας. Και ιδίως και με τους αγαπημένους φίλους και φίλες συμβολιογράφους που τηρούν και το γράμμα του νόμου, μπορείτε να καταλάβετε ότι αν ένα χαρτί, αν μια υπεύθυνη δήλωση ή ένα έντυπο δεν είναι ακριβώς έτσι όπως πρέπει για να το βάλουν μέσα στο σύνολο των εγγράφων για να γίνει το συμβόλαιο, πόσο δύσκολο θα είναι να γυρίσεις πίσω, να πας πάλι στην υπηρεσία, να το διορθώσεις και να το ξαναπάρεις. Πάμε να δούμε τα 23, 24 δικαιολογητικά με για πάρα να πολύ μια μεγάλη χαρά. Ακινήτου, παρακαλώ, 24 αδικαιολογητικά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Λοιπόν, τα έχουμε κατηγοριοποιήσει σε κάποιες ομάδες. Έχουμε να κάνουμε με την ομάδα αυτή η οποία αφορά τον ιδιοκτήτη αυτών καθεαυτών. Έχουμε το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το πιστοποιητικό έμφυα, τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή ΦΠΑ το 24% και πιστοποιητικό από τη ΔΟΗ μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς, καθώς και τη δήλωση υπεραξίας. Αυτά αφορούν τον ιδιοκτήτη, τα οποία θα τα πάρει λογικά από το λογιστή του. Εμείς τα έχουμε φτιάξει και σαν κάρτα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή ο οποιοσδήποτε τηλεθεατής μας μπορεί να τρέξει στο site μας. Έτσι. Γιατί ούτως ή άλλως η σημερινή ενότητα ανεβαίνει και στο site της Κρήτη TV και θα μπορέσει άνετα να δει και τα δικαιολογητικά σωστά αυτά με την σειρά. Μετά πηγαίνουμε στα πιστοποιητικά που αφορούν τη μειοφιλία από τους ΟΤΑ, από τους Δήμους. Έχουμε την βεβαίωση μειοφιλή στο ΤΑΠ, έχουμε τη βεβαίωση του Δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη εισφοράς σε γη και σε χρήμα, είναι σχέδιο πόλης. Και έχουμε και τη βεβαίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας. Αυτά όλα αφορούν το Δήμο. Αυτόν καθεαυτόν. Δηλαδή θα πάει ο ιδιοκτήτης να τα πάρει από τον αρμόδιο Δήμο που είναι το ακίνητο. Χαίρομαι έτσι που τα έχουμε κατηγοριοποιήσει, γιατί εντάξει, τουλάχιστον να διευκολύνουμε να λίγο διευκολύνουμε τον κόσμο ή τους ενδιαφερόμενους. Μετά θα πάει στον άλφο μηχανικό, τον οποίο πιθανόν θα έχει, και θα πάρει μία βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολυοδομικής νομιμότητας. Θα πάρει ένα πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή, αν είναι ακίνητο, αν είναι κτίριο. Θα πάρει ένα τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου, αν είναι οικόπεδο. Και θα πάρει μια υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη περί πολυοδομικής νομιμότητας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου του. Και τέλος, ένα αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, αν η άδεια είναι μετά το 1983. Τέλος, έχουμε το έγγραφο της περαίωσης της διαδικασίας της ρυθμίσης αυθαιρέτου, δηλαδή το νόμο ρύθμισης αυθαιρέτου. Αυτά τα μεγάλη παράμετρος και αυτό μετά αυθαιρέτα. Σωστά. Πάμε τώρα για το κτηματολόγιο. Και εδώ είναι και οι ουρές, και εδώ είναι αυτό που λέγαμε, φίλε Λευτέρη, πριν ένα μήνα περίπου στις πρώτες μας εκπομπές. Ότι το κτηματολόγιο είναι τίτλος κτήσης. Ούτως ώστε λοιπόν εδώ πρέπει να έχουμε απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, πιστοποιητικού κτηματογραφημένου ακινήτου. Αυτά τα δύο πλέον είναι ομότιμοι τίτλοι κτήσης. Εάν δεν είχαμε δηλώσει το ακίνητό μας στο κτηματολόγιο, καθώς οι προθεσμίες τελείωναν, θα είχαμε πρόβλημα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τη μεταβίβαση. Μάλιστα. Επόμενα έγγραφα. Έχουμε κάποια έγγραφα τα οποία απαιτούνται επίσης από τους δασικούς χάρτες, αν είναι εκτός σχεδίου, δηλαδή πράξη χαρακτηρισμού από το δασαρχείο και βεβαίωση δασαρχείου. Και έχουμε και κάποιες δηλώσεις γενικά για τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Είναι κάποια συγκεκριμένα χαρτιά τα οποία καλό θα είναι
να απευθυνθείτε κατευθείαν στο μηχανικό σας, δηλαδή και μέχρι το νούμερο 23. Και τέλος, έχουμε τα δικαιολογητικά για γονικές παροές και για γονικές παροχές και δωρεές. Απαιτούνται όλα τα παραπάνω, εκτός από κάποια συγκεκριμένα που σας τα έχουμε κατατάξει εμείς με αριθμούς, να μην κουράζουμε τον κόσμο. Συμπέρασμα, ότι πρέπει εμείς να έχουμε τον λογιστή μας για τα πρώτα δικαιολογητικά, τον μηχανικό μας για τα δεύτερα δικαιολογητικά, τους εαυτούς μας να είμαστε τυπικοί για το κτηματολόγιο. Δεν θα μας βοηθήσει κανείς αν το κτηματολόγιο μας δεν είναι σωστό. Και τέλος, αν είναι εκτός σχεδίου το ακίνητο, πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε πράξεις αποχαρακτηρισμού από τις δασικές υπηρεσίες. Μπορεί κάποιος να γλιτώσει κάποια από αυτά τα έγγραφα? Τι εννοώ, έχει να κάνει με τον τίτλο του ακινήτου, ποιος είναι ο χαρακτήρας του, έτσι ώστε να μην προστρέξει σε όλη αυτή τη διαδικασία? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι υποχρεωτικά. Ρωτώντας το μηχανικό σου, θα σου πει ότι αν είναι εκτός σχεδίου, γλιτώνεις απλά του δασαρχείου. Ή αν ο Δήμος σου δεν έχει παχθεί. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εάν ο Δήμος σου δεν έχει παχθεί στο ενιαίο κτηματολόγιο, δεν έχει συστηματογραφικά αποσπάσματα. Μάλιστα. Έχουμε άλλες αιτητικές κάρτες να δούμε, Πέτρο? Όχι, όχι. Έχουμε μία παράταση μόνο, την οποία τα έχουμε σαν θέμα, επειδή είναι υποχρεωτικό να καταταχθούν όλα τα τουριστικά καταλήματα και τα κάμπινγκ. Θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν καταταγή βάσει ΟΤ και να έχουν αριθμό για να πάρουν παράταση ισχύως. Υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021. Παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των ξενοδοχείων και κάμπινγκ με το άρθρο αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Θέλω να το συζητήσουμε. Τι σημαίνει πρακτικά όλο αυτό για έναν ιδιοκτήτη ο οποίος έχει στην κατοχή του ένα χώρο για κάμπινγκ ή για κάποιον ο οποίος έχει μία ξενοδοχειακή μονάδα? Λοιπόν, αυτό, φίλε Λευτέρη, θα είναι οι επόμενες σειρές οι οποίες θα κάνουν οι φίλοι μας και ξενοδόχοι ή ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έξω από τον ΕΟΤ. Γιατί δεν είμαστε τυπικοί, δεν είμαστε τυπικοί με τις ημερομηνίες, δεν είμαστε καθόλου τυπικοί με τα χρονοδιαγράμματα, γιατί το ελληνικό δαιμόνιο θεωρεί ότι πάντα τις τελευταίες περιόδους, τις τελευταίες μέρες θα προσπαθήσουν να τα κατατάξουν όλοι. Mm-hmm. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι αν το πιστοποιητικό κατάταξης των ανωτέρων καταλυμάτων έχει εκδοθεί ως 31/12 του 20, η διάρκεια ισχύως του θα είναι τα 5 έτη. Εάν βγει από τη 1/1 του 21 ως 31/12 του 21, θα έχει 3 έτη. Τι γινότανε, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Μπράβο. Παλιά τα τουριστικά καταλύματα παίρναμε μία άδεια του ΕΟΤ και την είχαμε εκεί ΕΣΑΗ. Ανανεωνόταν όταν χρειαζόταν να γίνει μία μεταβίβαση στην οικοδομική του άδεια. Και τελείων. Είχες ένα τουριστικό κατάλημα που είχες μία άδεια που ήταν και 10 και 15 χρόνια. Τώρα, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, έχει βγει ένας νόμος, ο οποίος υποχρεώνει πλέον τα τουριστικά καταλήματα να κατατάσσονται, να παίρνουν αριθμούς από τον ΕΟΤ και να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε. Αυτό έγινε και την περίοδο που έγινε η έκρηξη των Airbnb και των τουριστικών καταλήματων, τα οποία δεν ήταν με σήμα του ΕΟΤ. Έτσι λοιπόν και τα κάμπινγκ πλέον και τα τουριστικά καταλήμματα πρέπει να οι ιδιοκτήτες τους να σπεύσουν στα καταστήματα των κατατόπου ΣΕΟΤ και να δηλώσουν τα καταλήμματά τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία ή να ανανεώσουν την ισχύ τους. Να φανταστώ ότι είναι ένας νόμος ο οποίος δεν τέθηκε σε εφαρμογή επί πραγματικού πρακτέου. Έχει τεθεί. Έχει τεθεί. Έχει τεθεί, γι' αυτό γιατί και παρατείνεται ότι είναι και η πρώτη φορά στην οποία ακούω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, και θα είναι και πολύ ενδιαφέρον να μιλήσει και με τον πρόεδρο των εδώ ξενοδόχων, τον κύριο Χαλιαδάκη. Βέβαια. Θα σε κατατοπίσει πλήρως. Είναι η μηχανική μέσα στο παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να καταταχθεί το κατάλημα με την βοήθεια κάποιων εντύπων των συναδέλφων μηχανικών και αυτοί μετά στη συνέχεια αυτά τα δικαιολογητικά και τα χαρτιά θα πάνε στα καταστήματα των κατατόπους ΕΟΤ για να μπορέσουν να πάρουν την παράταση ισχύως, το σήμα, το καινούριο το οποίο έχουν να κάνουν με τα τουριστικά καταλήμματα. Το ίδιο ισχύει και για την νομοθεσία των κάμπινγκ, τα οποία κάμπινγκ πλέον μπαίνουν σε μια νέα, να το πω, σε μια νέα κατάσταση η οποία πλέον γίνεται πολύ πιο αυστηρός αλλά και πολύ πιο λειτουργικός ο νόμος των κάμπιν. Καλό θα τι είναι. Τι αλλάζει δηλαδή? Αλλάζουν πολλά πράγματα. Δεν είναι του πρακτέου για να τα πούμε. Ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή να τα πούμε. Αλλά πραγματικά πλέον τα κάμπινγκ έτσι όπως νομοθετικά δίνονται είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για επένδυση και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για κάποιους οι οποίοι σε οικόπεδα τα οποία δεν δύναται να οικοδομηθούν αλλά δύναται να έχουν χρήση κάμπινγκ να επενδύσουν
για να έχουμε αντίστοιχα τουριστικά καταλήμματα. Δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά θέλω λίγο ποιες είναι οι άμεσες υποχρεώσεις τώρα ενός ιδιοκτήτη ακινήτου. Δεν το είχαμε συζητήσει, αλλά επειδή πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, πλησιάζει το τέλος του έτους, έχουμε φαντάζομαι και τον ένφια. Λέγαμε για την προηγούμενη εβδομάδα ότι αρχίζει ενωμένης από το 2020 θα σπάσουν σε δόσεις καλώς εχόντων των πραγμάτων σε 24. Έτσι, ο ένφια που θα διευκολύνει όλους μας στην τελική. Έχουμε κάποιο νεότερο. Να σου πω, στην επόμενη μας εκπομπή είχα σκοπό για να παραθέσουμε τις υποχρεώσεις που έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτων το έτος 2020. Άνθρωπέ μου, αυτά θέλει να ακούει ο κόσμος. Για να τα βάζουμε σιγά σιγά σε μία τάξη, γιατί είναι πολύ το χρήμα το οποίο θα πρέπει να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος μέχρι το τέλος του. Απλά θα σου πω ότι θα είναι σαν το ημερολόγιο της Μισελέν. Δηλαδή κάθε μήνα θα έχουμε να πληρώνουμε και από ένα φόρο ο οποίος έχει να κάνει με το ακίνητό μας. Είτε έχει να κάνει με το TAP, είτε έχει να κάνει με τη... απίστευτη φόρη. Απίστευτη φόρη θέλει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Και πραγματικά, όπως θα δει και ο τηλεθεατής μας, κάθε μήνα όλο και κάτι θα έχουμε για να πληρώσουμε που αφορά την φορολογία των ακινήτων μας. Λοιπόν, Πέτρος Χατζησταύρος, πολιτικός μηχανικός. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πέτρο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Μία από τις πιο επικοδομητικές ενότητες αυτής της εκπομπής και χαίρομαι ιδιαιτέρως που βρίσκεσαι στην παρέα μας κάθε Δευτέρα. Χρήσιμες, χρηστικές συμβουλές προς όλους τους τηλεθεατές. Και εδώ θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους φόρους οι οποίοι έρχονται και αφορούν την ακίνητη περιουσία. Με πολύ μεγάλη μου χαρά να είστε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.